ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα έχει ξαναδεί αυτά. Δηλαδή τον Ιανουάριο του 2017, θυμάται πολύ καλά ο κύριος Σπίρτζης, γιατί ήταν υπουργός. Τι συνέβη και κόλλησαν στα χιόνια 4-5 αμαξοστοιχίες χθες και ταλαιπωρήθηκαν εκατοντάδες επιβάτες. Είχαμε την Αριάδνη. 4 αμαξοστοιχίες κόλλησαν στα χιόνια. 11 ώρες έμειναν εγκλωβισμένοι επιβάτες μέσα στα παγωμένα τρένα. Γιατί ξεκίνησαν, καταρχήν, έχετε καταλάβει, τα τρένα με μείον 15 και μείον 20. Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Ο ίδιος ο κύριος Σπίρτζης είπε μέχρι που να βάλουν το ένα κλειδί πάγωνε το άλλο. Γιατί οι πληροφόρηση που έχω είναι ότι βγήκανε μέχρι να λειτουργήσει το ένα κλειδί πάγωνε το άλλο και ούτω καθεξής. Ναι. Είχε μείνει ένα τρένο, δεν είχε μείνει 11 ώρες. Όφυλαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ώστε ο κόσμος να μην είναι 11 ώρες μέσα στα τρένα και να ταλαιπωρείται με τον τρόπο. Και έχω... Αφήστε μου να λέω ψέματα, κύριε Βούλτεψε.